Ένα καλησπέρα. Παιχνίδι το οποίο ήταν δύσκολο από την αρχή. Το παλέψατε όσο μπορέσατε. Πείτε μας εσείς πώς το αντιμετωπίσατε. Ναι, γνωρίζαμε τα προβλήματα εμείς που είχαμε από την αρχή της εβδομάδας. Δυστυχώς ο point guard μας είναι έξω, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη θέση αυτή. Προσπαθούν τα παιδιά, μια νέα ομάδα με 5 έφηβους στην ομάδα. Θα τους δώσουμε και χρόνο. Θέλει και η ομάδα χρόνο. Ξέρουμε, πιστεύω, ποια παιχνίδια στοχεύουμε. Αλλά ο στόχος μας είναι να παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Δυστυχώς σήμερα δεν τα καταφέραμε. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς. Έχουμε τον Εμίλιο τον Βασιλείου έξω. Το Τάι έξω. Δεν έχουμε και βαθύ rotation. Εντάξει, ξέρουμε που ήρθαμε. Θα το παλέψουμε. Είμαστε ο Αχιλλέας και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν σας βοηθάει και το πρόγραμμα. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Μετά την ΑΕΚ, το ΑΠΟΕΛ, έχετε Κεραυνό, έχετε ΑΕΛ. Πολύ δύσκολο το πρόγραμμα. Ναι, από πλευράς να φτιάξουμε σαν ομάδα είναι καλό. Γιατί είναι παιχνίδια που καλός ή κακός είναι πολύ δυνατότερες αυτές οι ομάδες. Αλλά θα ήθελα όλους τους παίκτες στην ομάδα για να μοντάρουμε, να είμαστε έτοιμοι για τη σεζόν. Είναι μακριά η σεζόν. Εντάξει, είμαστε λίγο απογευμένοι, περισσότερο από την εμφάνιση, αλλά ας σκεφτούμε ότι το ρόστερ μας είναι πολύ μειωμένο, ότι έχουμε 5 νεαρά παιδιά. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, ξέρουμε που είμαστε, ξέρω που ήρθα, θα το παλέψω και εδώ θα είμαστε να δούμε πού θα τελειώσει.